Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου. Προτείνω να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Στο σκοτάδι το πηχτό. Και ζήλαε μας αλυσμένε, μη ξεχνάς το νοροφό. Και ζήλαε μας αλυσμένε, μη ξεχνάς το φασισμό. Κλαίκι μάνα τώρα μόνη, κλαίν τα δέντρα, τα βουνά, στην πατρίδα καρδιά μας πάντα αρθεί, πάντα ίδιος όρκος μπαίνει, λευτεριά και προκοπή. Πάντα ίδιος όρκος μπαίνει, λευτεριά και προκοπή. Ζήλαε μας αλυσμένε, μη ξεχνάς τον οροφό. Αδέρφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέρφια σας. Αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ευκαιρία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάλεγε τώρα τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και για πρώτα δεδομένη. Χαίρε, χαίρε, ελευθεριά. Να σου πω, χρειαστήκαν τόσα χρόνια. Που το νιώθω πολύ. Απ' έξω που σ' ακούγανε. Ας τώρα τι μ' ακούγανε εμένα τώρα. Η δική σου παρουσία εδώ σήμερα, εάν ήρθαμε μια διάθεση 10, η δική σου παρουσία, το άκουσμα που έγινε προηγούμενα, κουβεντιάζαμε εδώ με τις φίλες μου κυρίες, ότι τι γίνεται τώρα εδώ. Μου λέει η Αφροδίτη, βάλε τα καλά σου. Και η Μαρία Αγιάλη μια φορά μου είπε, πρόσεχε, μας έκανε και σε ευχαριστούμε. Δεν είναι μόνο πάρα αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ εσάς, διότι το είπα από την αρχή όταν ήρθα εδώ, ότι δεν μπορούσα να καταλάβετε τι ρόλο παίζατε. Με τα τραγούδια, με τον τρόπο της παρανομίας, με αυτά που ακούγαμε εμείς από τον Deutsche Welle, με τα τραγούδια που περάσανε στη γενιά μας, που μάθαμε τα λόγια, που βγαίναμε στον δρόμο, που είχαμε κάτι, πέρα από τα συνθήματα και αυτά που πιστεύαμε, είχαμε και τα τραγούδια, ρε γάμο το. Ήταν μεγάλη πόλη. Ήταν κομματική γραμμή τα τραγούδια. Ήταν. Κοίταξε αυτό. Ό,τι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν υποθέσουμε ότι αυτό που, που ενοχλεί κυρίως κάποιους ανθρώπους από το Πολυτεχνείο είναι ο αθορμητισμός του και το γεγονός ότι ο κόσμος, οι φοιτητές αλλά και ο κόσμος απ' έξω προσήλθανε αυθορμήτως στην όλη ιστορία και γι' αυτό αν θες ενοχλεί, γιατί δεν ήταν καθοδηγούμενο. Τώρα να μην κοροϊδευόμαστε, εσείς ήσασταν εκεί, αλλά και εμείς κάτι μάθαμε. Κάτι για 300 προβοκάτορες, ακούγαμε διάφορα τέτοια πράγματα. Και επίσης πρέπει να σου πω, αυτή λοιπόν, η κομματική γραμμή ήταν τα τραγούδια, νομίζω. Αυτή το ήξερα καλύτερα από εμάς, γιατί όταν βγήκα από την απομόνωση και ανάκριση στον τότε διοικητή, δεν λέω το όνομά του, του έτασα, μου είπε, άκουσα να σου πω,
Τα τραγούδια φοβόμαστε. Καλημέρα, Αναστάσιμη, κι ο λαός τα παίζει. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Ο Ξηρός ήταν μια θεία μορφή ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν και η ψυχή του και το σώμα του φτιαγμένα για τέτοιες στιγμές. Είχε όλη αυτή την αξιοπρέπεια και τη λεβεντιά που την έκφραζε και με τη φωνή του. Δηλαδή ό,τι ήταν η φωνή του ήταν και η ψυχή του, δεν ξέρω πώς θέλει να το εκφράσω. Και πιστεύω ότι τέτοιες μέρες δεν γίνεται χωρίς να θυμηθεί κανείς τον Ξηλούρη. Γιατί ήταν η έκφραση, η φωνή του ήταν η έκφραση ενός αγώνα. Mm-hmm. Αυτό ήταν που σημάδεψε, αν θες, την ηχητικά εκείνη την περίοδο. Η φωνή του Ξηλούρη. Μπήκα στη πόλη οι οχτροί. Τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, αδέρφια πήραν οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί και εμείς φωνάζαμε στα σκότεινα την τρίτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί και εμείς τα πήραμε για φύλακτα την άλλη μέρα. Σαν βόρα οι οχτροί και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, κρατούσαν δίκιο και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια, και εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια σαν κάθε
Τα τραγούδια παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο εκείνη την εποχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της Χούντας, δεν ήταν μόνο η περίοδος του Πολυτεχνείου, αλλά σε όλη τη διάρκεια της Χούντας τα τραγούδια ήταν το σημαντικότερο πράγμα που ανέπνεε ο κόσμος για να εναντιωθεί στη Χούντα. Δηλαδή έπαιρνε κουράγιο από τα τραγούδια. Ο χώρος των ΜΠΟΑΤ ήταν σαν το κρυφό σχολείο, έτσι λειτουργούσε. Έρχονταν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να ξεσπάσουν αντίον της Χούντας, πέρανε το κουράγιο, τη μυρωδιά μέσα από την ΜΠΟΑΤ και βγαίνουν μετά έξω με τα ανάλογα τραγούδια, όσο μπορούσαμε βέβαια να πούμε κι εμείς, γιατί πάντα υπήρχαν οι χαφιέδες μέσα της ασφάλειας και είχαμε πρόβλημα τεράστιο. Αλλά τα τραγούδια παίξαν σημαντικότατο ρόλο. Κοιτάζω να κοιτάζεις όλη η Ελλάδα, ατέλειωτη παράγκα, 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 παράγκα του χειμώνα. Κι εσύ μιλάς σαν πτώμα, ο λαός στα πεζοδρόμια, ζητάει κι αλαχεία, κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία, αιτήσεις για τη Γερμανία. Έρχεται μια μέρα ο Κώστας ο Παπαγιάννου, αυτό ο εκδότης που βγάζει το ποντίκι τώρα. Τον βλέπω να με κοιτάζει, σε παράσταση τώρα αυτό, να με κοιτάζει κατευθείαν εδώ στο στέρνο. Είχε καρφωθεί εκεί. Του λέω, τι κοιτάς. Μου λέει, αυτό που φοράς είναι από τη δική μου τη σούπα. Το σκάλισα και στο στυλαγό από τον Κορυδαλό. Ήταν από τα δώρα αυτά που λαβαίναμε όσοι γνωρίζαμε ένας τον άλλο. Τα ενθύμια που λαβαίναμε από τον Κορυδαλό. Στο πακέστο Εμείς παίζαμε την εποχή και είναι ένα από τα ωραιότερα έργα μας, το οποίο απαγορεύτηκε τρεις φορές. Περίφημη Κλειδοκράτορες του Μίλαν Κούντερα, που κατά σύμπτωση, ενώ είχε ανέβει τρεις μήνες πρώτου Πολυτεχνείου, εγώ διασκευάζοντάς το, τους ήρωες φοιτητές της ιατρικής, τους ονόμασα φοιτητές του Πολυτεχνείου. Όχι επειδή ήμουν προφήτης, αλλά επειδή εγώ ζούσα το Πολυτεχνείο. Γιατί ίσως δεν ξέρετε, αυτά τα πούμε κάποτε άλλοτε. Όλη η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε ακριβώς ένας ξεσηκώμος που δεν άντεχαν πια τα παιδιά πολλά. Πάρα πολλά, αλλά το κορυφαίο ήταν, είχε γίνει τέσσερις μήνες πριν στην περίφημη ταράτσα της νομικής, ο ξεσηκωμός, γιατί ήθελαν την αναγκαστική στράτευση των φοιτητών. Εδώ συγκεντρωθήκαμε, εδώ έγινε μεγάλη συγκέντρωση με αδιαμαρτυρία, μας διαλύσανε και μετά τα παιδιά, μετά από μερικές μέρες, κλειστήκανε στο Πολυτεχνείο. Στο θέατρο Σάτυρας επί της Οδού Τρικόρφων που είχα το θείασο μαζί με τον Βασίλη τον Διαμαντόπουλο, εκεί έγινε και η πρώτη γιάφκα της μεγάλης απεργίας των θεάτρων της Αθήνας. Από εκεί περάσαν όλοι οι Έλληνες ηθοποιοί και οι θειασάρχες και οργανώσαμε τη μεγάλη απεργία και είμαστε μοναδικός κλάδος τότε που την ημέρα του Πολυτεχνείου είχε απεργία το θέατρο με πάρα πολλές παρουσίες, θα έλεγα, αλλά και για να είμαστε και δίκαιοι και με αρκετές απουσίες που δεν ήρθαν στην απεργία, που είχαν αντίρρηση για την απεργία, άλλο αν αργότερα στοιχήθηκαν και έλεγαν ότι συμμετείχαν. Είναι αυτό που είπε ο Μίκης στους 5 ή 6 γίναμε εντεσσεσιακοί, μετά τη μεταπολίτευση βέβαια. Αλλά εντάξει, ήταν το ρεύμα της εποχής. Έπρεπε πολλοί να φωνάξουν τότε ότι ήταν η κόντρα στο τότε καθεστώς. Ενώ πολλοί δεν ήταν. Τώρα με λείπει αυτό.
πολλοί εξαγόρασαν αυτό το πράγμα, δηλαδή το Πολυτεχνείο. Το εξαγόρασαν. Δηλαδή όλοι πήραν τις ανάλογες συναυλίες μετά, όλοι πήραν τις ανάλογες θέσεις, όλοι... Το λέω με λύπη αυτό, αλλά έτσι είναι. Στο αδιέξοδο είχαν σβήσει τα φώτα στο Πολυτεχνείο, είχα πει τον Εθνικό Ύμνο και δεν είχαν μπει μέσα. Και εγώ επικοινωνούσα και από το σταθμό με τις πόρτες που είχαμε εσωτερικά τηλέφωνα. Και λέγοντας τον Εθνικό Ύμνο, μετά ανάψαν ξανά τα φώτα. Λέω τι έγινε, δεν έχουν μπει ακόμα. Γιατί εδώ είναι που ο ψυχρός πόλεμος γινόταν με τον προβολέα που ήταν εκτυφλωτικός και σκόρπιζε τρόμο. Και βρέθηκα την ώρα που έμπαινε το τάγκ μπροστά. Δηλαδή ενώ ήμουν στο σταθμό. Ήμουν παρόν την ώρα που ξεκίναγε. Στον ντου δηλαδή. Και χτύπησε την πόρτα. Έπεσε ο φίλος μου ο Κυριάκος στα μέλος. Κάτω είχε και βγάλει και το πουκάμισο το λευκό. Είναι ο Ντερτελής με το περίστροφο. Και εμείς παίρνουμε τη Μερσεντές του Πρίτανη και τη σπρώχνουμε και την κάνουμε ανάχωμα. Και εγώ όταν είδα αυτό το μεγαλείο, τα παιδιά να είναι στα κάγκελα, τους στρατιώτες που είπε ο Θανάης απ' έξω, δεν τους είχα δει, δεν ήξερα τι γινόταν. Και το βλέπω αυτό το σκηνικό, είδα και κατάλαβα τα παιδιά γιατί ήταν όρθια και γιατί φωνάζανε. Είχαν κάνει μια υπέρβαση που τους είχαν τρομοκρατήσει. Είχαν χεστεί πάνω τους. Δηλαδή όταν με συλλάβανε, γιατί όταν βγήκαμε σαν τα πρόβατα έξω και μας πηγαίνανε στην οδό Πολυτεχνείου, ήταν τρομοκρατημένοι γιατί με κρατούσε κάποιος από τα χέρια στρατιωτικός και βλέπει ένα στην ηλικία μου σήμερα μεγαλύτερο και του λέει εσύ τι θες γέρο εδώ, αφήνει εμένα και έτσι γλίτωσα και πήγα και κρύφτηκα δίπλα. Στην πολυκατοικία εδώ, στην Πάλμερ, θυμάμαι εκεί δίπλα. Και είδα αυτά τα παιδιά γιατί ήταν φρούριο τα ίδια. Διότι δεν φοβόντουσαν. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone. Touch me. Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Ότι ενδιαφέρει τον κόσμο σήμερα τα νέα παιδιά όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή η ιστορία. Να σου πω σε μένα ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έχω βρει τον πελά μου και αρκετοί άλλοι, γιατί τα παιδιά θέλουν να κουβεντιάσουν άμεσα. Δηλαδή έχουν καταλάβει στα σχολεία και τώρα που αυτές τις μέρες θα πάω στα σχολεία. Αυτή το πανηγύρι, οι εκδηλώσεις, τα ποιηματάκια να το κάνουν εθνική εορτή δεν μετράει. Είναι πιο ζωντανό το πράγμα και θέλουν και ρωτάνε. Και εδώ είναι το εκπληκτικό ότι τόσα χρόνια έχουν περάσει. Τόσα ξεφτύλα έχει πέσει. Δηλαδή, αν θέλεις, θα βλέπεις. Ξεκινήσαμε 1 εκατομμύριο και έχουν καταλήξει τώρα να περιμένουν τι επεισόδια θα γίνουν. Οι φακοί είναι και οι τηλεοράσεις στημένες στα μπαλκόνια. Αν θα γίνουν επεισόδια, αν θα καεί καμιά σημαία. Και βλέπεις αυτά τα παιδιά νοσταλγούν κάτι. Αυτό που δεν έζησαν. Είναι τρομακτικό. Να νοσταλγήσω εγώ. Κάτι που δεν έχει ζήσει. Ναι, το έχω ζήσει. Αλλά νοσταλγούν αυτά τα παιδιά κάτι που δεν έζησαν. Είναι ελπίδα ότι μπορεί να κάνανε και τα ίδια αν βρεθούσαν στην ίδια ηλικία. Το ίδιο πράγμα και κάτι καλύτερο. Αλλά και τώρα είναι διατεθειμένα όταν φτάσουν τα πράγματα σε μια τέτοια είδους κατάσταση. Και έχουν την ανάγκη να κουβεντιάσουν, να μην γιορτάζουν το Πολυτεχνείο έτσι τυπικά και πανηγυρίστικα.
Και η κουβέντα γίνεται πολιτική και δεν αφορά το Πολυτεχνείο, αφορά τι μας γίνεται σήμερα. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Μη τα λυσίδα του Ρωμιού και στα γεριού το πόδι. Μη τα λυσίδα του Ρωμιού και στα γεριού το πόδι. Εδώ το φως, εδώ κι αλλός, χρυσές γαλάζιες γλώσσες. Στα βράχια ελάφια πέλετα τα σίδερα μαζάνε. Στα βράχια ελάφια πέλετα τα σίδερα μαζάνε. Εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πηγαίνει. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά. Αφροδίτη, πες μου ένα κόλπο που κάνατε με τη Μαρία όταν κόπηκε ένα τραγούδι της. Ναι, ακούγοντας και τον Μπάμπη προηγουμένως που τραγουδούσε και μας έλεγε ότι αλλάζαν τα λόγια λόγω της λογοκρισίας, το ξέρουμε όλοι τη λογοκρισία. Η αδερφή μου ήταν ήδη στο εξωτερικό και τραγουδούσε σε συναυλίες του Μίκη. Νομίζω πριν καν βγει ο ίδιος ο Μίκης έξω. Όχι, είχε βγει. Μετά. Μετά. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είχε ότι δεν μπορούσε να γυρίσει τότε η Μέρη. Και είχε κάνει ένα δίσκο ενός συνθέτη, ο οποίος δεν ξαναέκανε τότε από, κάτι από τότε. Λεγόταν Άγγελος Σέμπος, νομίζω. Ναι. Και που λεγόταν Ιερά Οδός. Και έρχεται ο παραγωγός, ο Γιώργος Μακράκης, μια μέρα. Μέσα στη στεναχώρια και σκασμένος ο άνθρωπος μου λέει: μας έκοψε η λογοκρισία δύο φράσεις στο τάδε τραγούδι. Τι να κάνω, κτλ. Η Μέρη εκείνο που θα. Μέρη, η Μαρία. Εγώ δεν μπορούσα να έρθω. Ναι, ναι, λοιπόν, πώς θα τη βρούμε, τι θα γίνει. Σκεφτόμαστε τι να κάνουμε. Μια τελικά θα το λύσουμε ως εξής. Θα μπει στο στούντιο και θα κάνει την αδερφή σου. Εννοείς τις λέξεις, θα γίνει μοντάζ στο τραγούδι. Τις λέξεις. Δύο συνεχόμενες φράσεις. Άλλαξε δική τη φωνή. Άλλαξαν δύο φράσεις. Το οποίο τραγούδισα εγώ, μιμούμενη την αδερφή μου. Δεν βγάζει το μικρόφωνο σου και να παρακαλέσουμε και το παιδί από εκεί. Α, τώρα μια και μιλήσει στην λογοκρισία. Τώρα μπαίνω, λέω εγώ. Ευχαριστώ για το παιδί. Λοιπόν, ναι, μα ξέρω τι σου λέω. Τα τραγούδια με τον Μαρκόπουλο είχαμε βρει το καταπληκτικότερο κόλπο. Και στον ήλιο τον πρώτο και στο χρονικό. Υπήρχε ένα παραθυράκι στη λογοκρισία που έλεγε ότι επιτρέπεται μόνο να αφαιρέσει. Και όχι να προσθέσει. Και όχι να προσθέσει. Οπότε εμεί γράφαμε τα λόγια. Με ό,τι μπορείς να φανταστείτε. Τον ήλιο το βράδυ τον είχαμε κάνει σχεδόν πορνό. Τα παιδιά ξεχύνονται στους κάμπους, στις θυμονιές. Είχαμε τέτοια. Μετά βγαίνανε και αφήναμε το ποίημα έτσι όπως ήταν. Και δεν μας κάνανε τίποτα. Έτσι κάναμε και τον ήλιο το βράδυ και το χρονικό. Στο Zoom έλεγα για φινάλε, τραγουδάγαμε τη Λαμπρή. Είναι από ένα θεατρικό έργο του Μίκη, ένας Όμηρος. Ήταν η στίχη του Μπέραν Μπίαν του Ιρλανδού και σε μετάφραση του Βασιλή Ρώτα, βέβαια. Στη μουσική του Μίκη. Λοιπόν, το είχαμε για φινάλε αυτό. Ποιος δεν μιλάει για τη Λαμπρή, ποιος δεν μιλάει για τη Λαμπρή, γιορτή χαρά, γιο μου κλπ. Ένα επαναστατικό τραγούδι. Λοιπόν, η ασφάλεια έρχονταν και το έγραφε αυτό. Κάθε βράδυ. Βέβαια, εκείνες τις ημέρες είχε δοθεί μια εντολή. Να λέμε κανένα τραγούδι του Μίκη στα σιωπηλά, ερωτικό όμως. Λοιπόν, αυτό έχω τώρα πριν το Πολυτεχνείο το τραγούδι μέσα. Το γραφούν λοιπόν και όταν μετά το Πολυτεχνείο βγήκα και ήταν η αιτία να με πιάσουν πια γιατί ήμουν στο Πολυτεχνείο, μου φέρνουν και την κασέτα, πήγαν στο ΕΑΤΕΣΑ, ο Σπανός εκεί, μου φέρνουν και την κασέτα της Λαμπρής.
Μου λέει αυτό γράφτηκε για το Πολυτεχνείο, μου λέει. Γράφτηκε για να γκρεμιστεί το Πολυτεχνείο. Βέβαια εκεί στην αμάθεια του στρατιωτικού του είπα εγώ ότι αυτό δεν είναι, λέω, γραμμένο για το Πολυτεχνείο. Αυτό είναι γραμμένο το 1964, λέω, κυκλοφορεί. Είναι δυνατόν, μου λέει. Ναι, λέω, είναι ενός Ιρλανδού. Έλα εδώ, Γιώργο, φωνάζει κάποια στιγμή με έναν και τις ασφαλείες. Τι μας λέει αυτός εδώ πέρα τώρα. Λέω, ναι, αυτό λέω, τον πέραν μπιέν. Δεν είναι το Θοδωράκι, το Θοδωράκι είναι, του λέω. Αλλά είναι τον πέραν μπιέν στίχη. Δεν είναι το Θοδωράκι στίχη. Όχι, δεν είναι το Θοδωράκι στίχη. Εν διάρκεια είχε μια περιπέτεια εκεί πέρα και είπαν και κλείσαν μέσα, ας πούμε, ετοιμάζαν για τη Μακρόνισσα, αλλά τελευταία στιγμή δεν με στείλανε. Σημαδεμένη και προδομένη έμεινε πάντα η δική μας η γενιά. Μας βρήκαν βόρες, δύσκολες ώρες κι ούτε λιχνάρι, ούτε φως στη σκοτεινιά. Ήρθατε σαν κύματα. Συμμετείχατε σε συναθρήσεις που να ακούγονταν τα παράνομα τραγούδια, εσείς προσωπικά? Όχι, πολύ. Πολύ εκείνη την εποχή πηγαίναμε σε μπουάτ, πηγαίναμε σε μαγαζιά που άλλοι φυλάγαν τσίλιες απ' έξω και μας ειδοποιούσαν να βλέπαν ύποπτη κίνηση. Τραγουδάγαμε τραγούδια απαγορευμένα, όπως το Θοδωράκι και του Χατζηδάκη κάποια. Αλλά υπήρχαμε πάντως, διασκεδάζαμε. Ήταν μια συσπηρωμένη τότε νεολαία μέσα από τις διαφορές μας. Σκεφτείτε ότι ακόμα και η ταινία αυτή, η κόμισσα της φάμπρικας που κάνω τον αστιφύλακα, παίχτηκε χωρίς να γράφουν μέσα στους τίτλους της ταινίας ποιος έπαιζε τον αστιφύλακα. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι στο λεξικό των ανθρώπων του θεάτρου που δημοσιεύτηκε το 67-68, έκδοση Κρήτα, δεν υπάρχουν στο λεξικό. Απαγόρευσαν να υπάρχουν 5 ονόματα. Τρομερό. Μελίνα Μερκούρη, Ειρήνη Παπά, Βασίλης Μεσολογγίτης, Κίτη Αρσένη και Στέφανος Λινέος. Γιατί? Είναι τρομερό. Δεν ήθελα να υπάρχουν τα ονόματά μας. Κάποτε ανακατεύτηκε στην περίπτωση και η Ξαβιέρα Χολάντερ. Α, ναι. Πώς. Να πούμε και σε αυτούς που δεν ξέρουν. Κάποτε. Ανήμερα των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Σοβαρά μιλάς. Εγώ το άκουσα, αλλά δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Άκου να δεις πώς ανακατεύονται όλα. Κατάλαβες λοιπόν. Είχα άδικο. Όχι, για τον ερωτισμό του Μάη του 68. Άσχετο. Μα είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Έστω με λίγη. Δεν γίνεται. Μα ο έρωτας και ο θάνατος είναι πάνω μαζί. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει μια άλλη εκπομπή. Και αυτό που είπες για τον έρωτα που είδε στα παιδιά στο Παρίσι, το ίδιο ήταν και εδώ. Κάτσε να μας πει για την Ξαβιέρα, γιατί θα σε ενδιαφέρει και εσένα. Λοιπόν, είναι η συναυλία που γίνεται ανήμερα το γεγονό του Πολυτεχνείου, όπου όπως είπαμε πριν, εμείς δεν ξέρουμε αν η αδερφή μου ζει ή έχει πεθάνει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει μια νευρικότητα, υπάρχει αλλά και μεγάλη φόρτιση, μεγάλη δυναμική στην όλη συναυλία. Φανταστείτε ότι τραγουδούσα τότε τον Επιτάφιο στο πρώτο μέρος και βγαίνω να τραγουδήσω Μέρα Μαγιού μου Μίσεψες. Και τα πολλά γαρίφαλα, παιδιά, πήγα πίσω. Δηλαδή με σπρώξαν τα γαρίφαλα που πέταξε ο κόσμος. Δηλαδή φανταστείτε τη συγκίνηση και την ένταση που επικρατούσε. Τέλος πάντων, όταν τελείωσε αυτή η συναυλία που ήμασταν συνέχεια με τα τηλέφωνα να μάθουμε νέα και αυτά, κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα στο καμαρίνι και μπαίνει μέσα η Ξαβιέρα Χολάντερ. Η γνωστή ευτυχισμένη πόρτα, η οποία ήταν και τότε ευτυχισμένη, δεν είχε καταλάβει η γυναίκα τι ακριβώς είναι. Τι να δηλώσει συμπαράσταση. Ήθελα να μας πει ότι καταρχήν συγκινήθηκε πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και ήθελε να βγει μαζί μας το βράδυ, πράγμα που και έγινε κιόλας. Πήγαμε σε ένα από τα ελληνικά στέκια που το συνεχίσαμε να τραγουδάμε και να κουβεντιάζουμε φυσικά για την όλη ιστορία. Ακριβή. Και η Ξαβιέρα εκεί μέχρι σε σχάτο δηλαδή, συμπαράσταση. Δεν βγάζεις το μικρόφωνο και θα πεις κι άλλα. Πάμε λογοκρισία. Τι πράγμα. Πάμε στην αυλή, έλα. Τι πράγμα. Ξεκίνα εσύ, γιατί εμείς έχουμε, εγώ τουλάχιστον που δεν έχω άμεση τριβή, και ακολουθούμε. Απόψε μη μιλήσεις για ποίηματα και για τον πόνο που σου σφάζει τα νεφρά. Ο δίπλα δεν ακούει τα χτυπήματα. Με τη βροχή δεν πηγαίνω
τα μηνύματα. Κλείς το παράθυρο και μπαίνουν τα νερά. Μυρίζει ο διαδρόμος ή ο δύο κι αυτό στο βάθος τον εφέραν σηκωτό. Από βράδυ στον είχαν στο υπόγειο ηλεκτρισμένο θα ήταν το καλώδιο. Μπράβο! Μπράβο! Μίτσο, το ίδιο πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί, έτσι δεν είναι? Και οι τρεις μαζί και ο Ιωάννης στο πιάνο. Μα αυτά τα πράγματα μας κρατήσανε. Και πώς αναβιώνουνε. Και δεν είναι... Και πόσο φρέσκα είναι. Είναι, είναι φρέσκα. Μα είναι νέοι οι ίδιοι. Η Μαρία, γλυκιά μου. Αντώνη, Αφροδίτη, Γιάννη. Εγώ δεν τον ήξερα το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι της οικογένειας. Είναι της οικογένειας. Καλησπέρα του Τσουκάλη, είναι και... ολοκληρώθηκε παραμονές του Πολυτεχνείου. Τα λέω παραμονές, δύο-τρεις μέρες. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο ότι που με βρήκε εμένα όλο αυτό το πράγμα, εγώ έκανα πρόβες δίπλα στο Πολυτεχνείο, το καπισμένο του Σκάλι. Μάλιστα, θα σας, αν σας ενδιαφέρει, θα σας έδινα και μία αφίσα που δεν κολλήθηκε ποτέ, που τα λέει όλα. Ήταν μία αφίσα για μία συναυλία για τις 26 Νοεμβρίου. 25 είναι το πραξικόπημα του Παπαδόπουλου, όπου εγώ εκεί θα τραγουδούσα Ρίτσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήμουνα έτοιμος και εγώ, όπως ήταν όλος ο κόσμος, όπως ήταν όλα τα παιδιά. Και εγώ δεν μπορούσα να προσφέρω τίποτα άλλο παρά νότες. Και αυτό έκανα. Συναντήσατε αντιδράσεις από την Χούντα, εσείς προσωπικά? Βέβαια. Άρκετες, δεν μπορούσα να εργαστώ. Και έκανα κάποια διαφημιστικά, ξέρω, εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, αυτό το ποδόσφαιρο που μεταδίδουν στην αθλητή Κυριακή είναι δικό μου. Είναι από εκείνη την περίοδο που έκανα διαφήμιση. Το σήμα που έχει η ΕΡΤ στην αθλητή Κυριακή. Και άλλα, δεν θυμάμαι τώρα πια. Αλλά ήταν ένας τρόπος για να βρω τη δυνατότητα να επιβιώσω. Σκέφτηκα ότι θα ήθελα να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα χωρίς να τραγουδήσω λογοκριμένο τραγούδι. Και τότε στράφηκα στα παραδοσιακά τραγούδια και παρότι προσπάθησε η Χούντα να οικειοποιηθεί τη δύναμή τους και κάθε φορά που επρόκειτο να ακουστεί ένα διάγγελμα, βάζανε τα παιδιά της Σαμαρίνας και είχε αρχίσει ο κόσμος να μην θέλει να ακούσει παραδοσιακά τραγούδια, γιατί κάτι κακό εσήμαινε. Εγώ άρχισα να τραγουδώ τα τραγούδια αυτά μόνο με ακουστά, μέσα από μια τελείως άλλη σκοπιά, και να καταφέρω με αυτόν τον τρόπο να τραγουδώ τραγούδια που δεν είχαν περάσει από τη λογοκρισία. Αλλά πολύ αγαπητό είχε γίνει αυτό το τόσο τρυφερό τραγούδι, το έχει τραγουδήσει και Λίκη Βουγιουκλάκη σε ένα φιλμ και τα αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Εκείνο που καθόλου επαναστατικό, αλλά τόσο βαθιά, τρυφερό και μέσα από την ελληνική ψυχή. Θα κεντήσω πάνω στο λόγους της Έλα με διάμαντο πέτρες ορό του φεγγαριού το πηγαίνε έλα
κεντήσω πάνω στο δίκοπό σου λάζω. Το έχεις ακούσει? Ναι, το έχω. Το βλέμμα σου το καθαρό. Θα μας το πείτε ολοκληρωμένο. Αυτό το βλέμμα το γαλάζω που δεν χορταίνω να θωρώ. Θα κεντήσω στα σημαπίστολα σου πλάι της χελιδόνας το φτερό ηχογραφήσει μέσα στη Χούντα μαζί με το... Δεν είπαμε να στενοχωρωθείς εσύ. Όχι, καλέ. Ένα δάκρυ μου αλμυρό το καιρό πικρά καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ. Νεκρά περιστέρια γέμισε η αυγή τον ουρανό. Γυρίσω λυπημένη Παναγιά, έχε γεια, μην κλαις το μαράζι, μάθε φυλαχτό να μη φοράς. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει η άσπρη μέρα και για μας. Ποτίσω με ένα δάκρυ μου αλμυρό το καιρό πικρά καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ. Νεκρά περιστέρια γέμισε η αυγή τον ουρανό. Θα γυρίσω λυπημένη Παναγιά, έχε γεια, μην κλαις το μαράζι, μάθε φυλαχτό να μη φοράς. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει η άσπρη μέρα και για μας. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει η άσπρη μέρα και για μας. Να σου πω φέτος τι μου συνέβη. Και είναι μάρτυρας ο Αθανάσιος Γκαϊφίλιας. Ήρθαν δύο κορίτσια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάνανε μία έρευνα για να γράψουν τι ρόλο έπαιξε το τραγούδι στη δική σας εξέγερση και μέσα στη δικτατορία. Και κάνανε ολόκληρη δουλειά, ποια τραγούδια, πώς υποθήκανε, πώς περάσαν σε εσάς. Και ήταν δυο μικρά κορίτσια 20 χρονών
που ψάχναν να βρούνε ποια ήταν αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, όλα γίνανε ένα. Εν το παν. Και αυτή είναι η ομορφιά. Είναι ανεπανάληπτη, να το ακούσει και ο ελληνικός λαός, ότι ήταν μια συγκυρία. Να πάμε κόντρα στη Χούντα, ναι. Να πάμε κόντρα στον καπιταλισμό, ναι. Να πάμε κόντρα στον υπεριαλισμό, ναι. Να πάμε κόντρα στον ΝΑΤΟ, ναι. Και μετά, τον κόσμο το δικό μας, πώς θα το φτιάξουμε. Και λέγαμε τραγούδια, με ομορφιά, με έρωτα. Είδες τι είπες πριν, στο Μάιο του 68 έβλεπες τα παιδιά. Βέβαια. Που ήταν ερωτικά, παλεύανε, τελείο. Συγκρότουσαν. Τελείο. Και το ίδιο συνέβαινε και εδώ και εμείς δεν ξέραμε. Άρα κάποιος κόσμος όπως και σήμερα, σε όλο το πλάτος και μήκος της γης, ανησυχεί για αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, τους πολέμους που γίνονται, στην Πράγα προχθές, παρά πριν στο ΣΥΑΛΤ, παρά πριν στην Ουάσιγκτον, τώρα στην Νίκαια, τον άλλο μήνα στο το Δεκέμβριο. Βέβαια. Και θα πάμε κόντρα. Διότι δεν θα είμαστε άξιοι αυτού που κάναμε. Είτε μεγαλώσαμε είτε δεν μεγαλώσαμε. Έτσι, για τα ίδια τα παιδιά. Και συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Αρκεί να καλλιεργούμε τη μνήμη. Και η Σημίνα αυτή τη στιγμή καλλιεργεί τη μνήμη. Καλλιεργεί με τα τραγούδια σας, με τις κουβέντες. Γιατί η μνήμη είναι ένα όπλο τεράστιο. Είναι το μόνο που μπορεί να αντισταθεί και στη φθορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Χαμογελάω που σας βλέπω και μου αρέσετε, γιατί δεν έχετε γεράσει, ρε παιδιά. Εγώ δεν χαμογελάω που σε βλέπω, αλλά σε κοιτάζω πολύ διαιτητικά και βλέπω έναν άνθρωπο, αυτός που είναι ο αγωνιστής. Ο σεμνός άνθρωπος. Εγώ χάρηκα πολύ για τη γνωριμία σου απόψε. Δεν γνωριστήκαμε μόνο απόψε, ρε. Δεν σε χαϊδεύω. Πολύ πριν. Δεν σε χαϊδεύω, ειλικρινά. Γύρισε το σφαγείο στην Άρη και το γελί μας κόκκινο ουρανό. Λοιπόν, τον εκφωνητή που έλεγε και να τώρα έρχονται οι Μεγαρείς. Θυμάμαι, έρχονταν από τα Μέγαρα, ας πούμε, οι Μεγαρείς. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλεγε: ελάτε, έρχονται από τα Μέγαρα, έρχονται από τη Θήβα, έρχονται από δεξιά και αριστερά. Ελάτε κι εσείς, μην κάθεστε μέσα. Καταλάβατε. Αυτά για να μην υπάρχει ο μύθος ότι όλη η Αθήνα πήγε στο Πολυτεχνείο. Δεν πήγε όλη η Αθήνα στο Πολυτεχνείο. Αυτό να το λέμε. Μερικές χιλιάδες ανθρώπων πήγαν στο Πολυτεχνείο. Άσχετα μετά γιορτάσαν όλοι για το Πολυτεχνείο. Τον έτρωνε κάτω. Στην ώρα την κρίση δεν πήγαν όλοι. Αλλά σας βεβαιώνω ότι εμείς για άλλο κόσμο, τα παιδιά, εμείς είμαστε μεγάλοι πια τότε ήδη, τα παιδιά για άλλο κόσμο αγωνίστηκαν και άλλο κόσμο έχουμε σήμερα. Διότι τα όνειρά μας έχουν προδοθεί. Δεν γίνανε αυτά που πρέπει να γίνουν στη μεταπολίτευση. Προδοθήκαμε. Λοιπόν, αν σήμερα μου λέγατε να ξαναμπω στο Πολυτεχνείο, δεν θα πήγαινα στο Πολυτεχνείο. Με πικρία του λέω. Αλλά μετά από τόσα χρόνια που αποκαταστάθηκε υποτίθεται η δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα πήγαινε ξανά. Η πλατεία είναι γεμάτη κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, τους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά. Οι ιστορίες είναι ένα σχόλιο που θα ακολουθήσει αυτό που θέλω να πω. Μάλιστα. Οι ιστορίες είναι ένα τραγούδι, λοιπόν. Ναι. Ναι. Και θα τα πω. Απ' τη μια μεριά ο Αντώνης μας μετέφερε τον ερωτισμό του 68, του γαλλικού 68 στην Ελλάδα. Ασφαλώς και υπήρχε αυτός ο έρωτας για μια κοινωνική αναστάτωση. Και ό,τι έγινε εδώ με καθυστέρηση κάποιων χρόνων ήταν μια κοινωνική αναστάτωση. Δεν ήταν απλώς μια φοιτητική εξέγερση, μην τρελαθούμε τώρα. Συμμετείχα σε όλα τα δρόμενα. Ήμουνα στην αίθουσα Γκίνη, όπου ήταν η Συντονιστική Επιτροπή των Εργατών, έτσι λεγόταν τότε, οι μη φοιτητές. Στην κεντρική αίθουσα ήταν η Συντονιστική Επιτροπή των Φοιτητών. Και εμείς λοιπόν εκεί, στη Συντονιστική Επιτροπή των Εργατών, στην αίθουσα Γκίνη, την ώρα που τα τάγκ με τους προβολείς
τρομοκρατούσαν, εμείς μέσα δερνόμασταν, παίζαμε ξύλο στην κυριολεξία για το ποια θα είναι η μορφή της νέας πολιτικής κατάστασης που θα φέρουμε αύριο, το Σάββατο. Το θέλαμε αυτό, ειλικρινά. Και παίζαμε ξύλο, δερνόμασταν. Γι' αυτό το λόγο με καρεκλοπόδαρα, αν είναι δυνατόν. Εκεί μέσα δεν σκεφτόμασταν τίποτα. Είχαμε κερδίσει. Και αυτό που μας απασχολούσε ήταν ποια μορφή εξουσίας θα ακολουθήσει το Σάββατο. Πώς ήταν η κοινωνία τότε. Ναι. Παιδιά, εμείς είχαμε νικήσει. Είχαμε πετύχει το σκοπό μας. Οι φοιτητές αποφάσιζαν με άλλα κριτήρια στην κεντρική αίθουσα. Εμείς εκεί που δερνόμασταν, ήμασταν άλλοι άνθρωποι που δεν πιστεύαμε σε καμία περίπτωση ότι θα μας φοβήσουν τα τάγκς που ήταν απ' έξω. Και σας πληροφορώ ότι όταν μπήκε το τάγκ στην κεντρική πύλη, αυτό που νιώσαμε εμείς που ήμασταν από πίσω, τραβηχτήκαμε για να μην πέσει η πόρτα πάνω μας. Βέβαια η Πέννη δεν πρόλαβε να τραβηχτεί και έπεσε πάνω στα πόδια της. Αλλά εγώ σκεφτόμουν, όχι τα πολυβόλα που άκουγα καθώς οπισθοχωρούσα, σκεφτόμουν τι έγινε εκείνος που ήταν εκεί πάνω, στη μία κολόνα του Πολυτεχνείου. Δεν τον έβλεπες πια. Και έπεσε. Και σκέφτηκα ότι αυτόν τον πήραν οι ερπίστριες. Τελικά αργότερα έμαθα ότι αυτός τη γλίτωσε. Αλλά εκείνη την ώρα αγωνιούσα για αυτόν που έπεσε την ώρα του Πολυτεχνείου και πήρε όλο το κοιονόκρανο, ένα κοιονόκρανο είχε πάνω η μία πύλη, έπεσε προς τα μέσα και αγωνιούσε για αυτόν τον άνθρωπο. Το πιο οδυνηρό αυτής της ιστορίας δεν είναι το τι έγινε τότε. Ό,τι έγινε τότε ήταν καλό σκαμωμένο. Ήταν, θα έλεγα, μια φυσιολογική εξέλιξη. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι συμπεριφέρθηκε ο λαός. Μα έτσι έπρεπε να συμπεριφερθεί. Μπήκαν μπροστά οι φοιτητές. Μα αυτό είναι το καθήκον τους. Ακριβώς. Αυτός είναι ο προορισμός τους. Ακριβώς. Εάν δεν μπει η νεολαία μπροστά, ποιος θα μπει? Ποια αυτή νεολαία? Που ήδη... Ποια νεολαία? Η εργατική νεολαία ήταν η δύναμη. Οι φοιτητές οργανώσανε. Όχι. Άρα λοιπόν βλέπεις εδώ έχουμε μια καταπληκτική αρμονία, έτσι, τοποθετήσεων. Είχαμε τους φοιτητές που έγιναν ό,τι έγιναν και είχαμε τους εργάτες, φοιτητές διανοούμενοι κλπ. Δεν αμφισβήτησε κανείς, ήταν παλαϊκή συμμετοχή. Ακριβώς. Ήταν παλαϊκή. Ήταν κοινωνική εξέγερση. Αλλά εάν δεν μπαίνουν οι φοιτητές μπροστά, έτσι όπως έχουν καθήκον να μπαίνουν σε κάθε δύσκολη στιγμή μπροστά, αυτός είναι ο ρόλος της νεολαίας τελικά. Και αυτό πρέπει να μείνει σαν παρακαταθήκη, ότι η νεολαία πρέπει να μπαίνει μπροστά. Πότε θα φλεβαρίσει να πάρω το, να πάρω το του φέκι μου, να πάρω το, να πάρω το του φέκι μου. Γι' αυτό και σήμερα όταν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας βγαίνουν στους δρόμους και ζητάνε κάποια πράγματα, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο ανοιχτά τα αυτιά μας και να φουγκραζόμαστε αυτά τα οποία διεκδικούν και να μην είμαστε τόσο εύκολοι στο να τα απορρίπτουμε. Όπως τα πετούσαμε και τότε τους μεγαλύτερους. Ναι. Πού είναι η ιστορία, Στανάση? Ναι. Αυτό λοιπόν δεν θα προλάβει, που Στανάση, με ανησυχεί και με ενοχλεί, είναι η εξέλιξη. Και θα σας την πω τραγουδιστά. Θα σας την πω μέσα από ένα τραγούδι που πάρα πολύ θα ήθελα να το έχω γράψει εγώ και θα ειδικαιούμαι να το γράψω εγώ. Τελικά το έγραψε ένας εξαίρετος φίλος, ο Νίκος Αρμπιλιάς. Ένας άλλος από την περιφέρεια. Είναι από την ΚΟ. Είναι η ιστορία. Σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχα να κοιτάζω τον καιρό. Τις διαδρομές που κάναμε
τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό. Τις διάδρομες που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό. Ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ερυπωμένων, ενώ όνειρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων, νικά εκείνος που πουλά επικερδός το χτες. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων, νικά εκείνος που πουλά επικερδός το χτες. Λα λα λα, λα λα, λα λα λα, λα λα, λα λα λα. Μέσα σε γήπεδο βαρύ, στου σχετικού τη λάσπη, σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές. Σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη τρυπαχάσκη, κι ο θούριος που αρχίσαμε μας βγήκε αμανές. Σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη τρυπαχάσκη, κι ο θούριος που αρχίσαμε μας βγήκε αμανές. La 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 la. Όχι μπράβο σε μένα. Μπράβο σε αυτούς που δεν θα ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Και που δεν πούλησαν επικερδώς το χθες. Αυτό ήταν ο κεντρικός στίχος. Σέμιτσο. Κοιτάξτε, έχει γίνει πολύ έτσι, κουβέντα και σε αυτό το θέμα. Δεν πουλιέται αυτή η ιστορία με τίποτα. Και όσοι προσπαθήσαν. Δεν πουλιέται, αλλά μερικές φορές ξεπουλιέται. Με άνεση. Το πρόβλημα και είναι ότι σήμερα δυστυχώς τα πάντα πουλιούνται. Ναι. Τα πάντα είναι πως πούλησαν και αυτό είναι δυσάρεστο. Ενώ εκείνα όλα που περιγράφουν οι αγαπητοί εδώ τόση ώρα είναι για κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν τίποτα για πούλημα. Είχαν μέσα τους κάτι πάρα πολύ στερεό. Αγωνίστηκαν γι' αυτό, το πήγανε πολύ ψηλά. Δεν ξέρω πόσοι σήμερα έχουν μάτια να το δουν αυτό. Μήπως πήγε πολύ ψηλά. Όχι, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ενδιαφέρον για να μάθει κανείς την αλήθεια. Τα μικρά παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν. Τα μικρά και παιδιά το είπε. Μέσα από το Ιντερνετ, ας πούμε, γιατί ασχολούμαι πολύ γι' αυτό, αναφέρομαι στο Ιντερνετ. Παντού βλέπουν διαφημίσεις, όλοι πουλάνε κάτι. Όλοι πουλάνε. Βλέπουν αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι με τα μάτια της ψυχής βλέπουν και την ιστορία και η ιστορία τα ενδιαφέρει. Μην τα απλοποιούμε όλα. Όσο και να εξαγοραστούν ή να ξεγελαστούν τα παιδιά και να σπαταληθούν, να εξοντωθούν ή να αλωθούν από τον καταναλωτικό αμοραλισμό, αν αυτός ο τόπος περάσει κάποιες δύσκολες στιγμές, θα δείτε από παιδιά που δεν το περιμένετε να ξεσηκωθούν. Αυτό που είδαμε ακριβώς και στο Πολυτεχνείο. Παιδιά που δεν περιμέναμε. Ήμασταν έτοιμοι, δεν λογαριάζαμε τίποτα. Είναι πολύ ουσιαστικό το να πιστεύεις, να έχεις ένα ιδανικό να πιστεύεις. Αυτό θα έλεγα εγώ στο σημερινό νέο άνθρωπο. Μη χάνεις το στόχο σου. Βρες τον στόχο που επιθυμείς και μην το χάνεις. Είναι μεγάλο κέρδος για σένα, μεγάλη κατάκτηση το να μπορείς, για τον ίδιο στον εαυτό, το να μπορείς
να επιλέγει το στόχο και να αγωνίζεσαι για αυτόν. Αυτά. Ο ποιητής λέει ότι ο εξευθελισμός πρέπει να γίνει τέλειος. Ε, δεν έγινε. Και η εκπόρτη πρέπει να φτάσει ως τις ρίζες των βουνών. Έφτασε. Ακόμα δεν έφτασε. Όχι. Θα είναι το μεγάλο θαύμα. Αυτό θα είναι το 8ο θαύμα. Να σας πω, παιδιά, θέλει να πει κάτι ο Χαράλαμπος και θέλω να τον ξαναδιακόψω, διότι Κρήτη προέχει τον πάντων. Έλα. Το τραγούδι που είπανε όλοι το λέμε, έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη. Ε, βέβαια. Ο τόπος αυτός, η Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι από τις λίγες χώρες του κόσμου που παράγει τραγούδι. Έτσι. Και δυνατό τραγούδι. Σε αυτό είμαστε πλούσιοι. Ναι, πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε την τύχη να έχουμε μεγάλους συνθέτες, μεγάλους ποιητές, παγκοσμίου κλάσεως, και ίσως αυτό να έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Εμείς οι κριτικοί το κατέχουμε βέβαια από πολύ παλιά, γιατί θα πρέπει να ξέρετε όλα τα ριζίτικα τραγούδια που είναι 200-300 χρονό και πάνω, είναι αλληγορικά. Μιλούν για πόλεμο, μιλούν, άλλα λένε και άλλα εννοούν. Πάντως, Χαράλαμπε, να σου πω, είναι και πολλά τα δεινά που έχει περάσει αυτός ο τόπος, ναι, που αναγκαστικά ενέπνευσε και τραγούδια, έτσι, και μυρολόγια και καημούς. Γι' αυτό έχουν παίξει και σημαντικό ρόλο, όπως είπε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, ναι, αν μπορώ, τον φίλο μου τον Μίτσο και τον φίλο μου τον Θανάση. Πάρα πολλές φορές έχω σκεφτεί το εξής. Όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία με το Πολυτεχνείο, μιλάμε καθαρά για εκείνο το γεγονός. Και με το που βγήκαμε έξω και με αυτή την αίσθηση που είπες, που πραγματικά νιώθαμε ότι ήμασταν νικητές. Δηλαδή δεν πάνε να μπήκανε τα τάγκ, αυτό. Εκείνη τη στιγμή είχαμε κάνει μια τρομακτική υπέρβαση. Γιατί εγώ αργότερα, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί κι εσείς, πολλές φορές όταν σκέφτομαι εκείνες τις στιγμές, τρομάζω. Δηλαδή, μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι θα έκανα αυτό το πράγμα. Ξανά. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί εσείς. Δηλαδή, τρελαίνομαι, λέω εγώ. Έγινε μια υπέρβαση. Δηλαδή, τι νομής είναι το να μιλάμε για ήρωες. Ο πιο δηλός μπορεί να γίνει ο πιο μεγάλος ήρωας. Είναι οι συνθήκες οι ίδιες που δημιουργήσαν αυτό το γεγονός. Και ήταν η αλληλεγγύη και η αγάπη του ενός με του άλλου και το μοίρασμα του κοινού αγώνα. Αυτό έγινε. Δηλαδή, το πιστέψαμε και ήμασταν 4.000 εκεί μέσα, για να μην έχουμε παραξηγήσεις, και μερικοί απ' έξω, που φτάσαν στην καλύτερη περίπτωση 100.000, και αυτό ήταν που έχει ξερασπώσει τον ελληνικό λαό, ολόκληρο, συλλήβδιν που λέμε αυτή την έκφραση, και αυτό το πράγμα σήμερα το έχουν κάνει λάστιχο και το θέλουν όλοι. Ήταν ένα μεγαλείο. Και τι ομορφιά έχει. Αυτό είναι. Νιώθουν και μερικοί ένοχοι που δεν ήταν και άλλοι που ήρθαν μετά. Ήταν μια... ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στη μεταπολεμική ιστορία μας. Εγώ νιώθω πολύ ευτυχισμένη που τόσο σας ακούω. Καλά κάνεις και νιώθεις. Ας έρθουν να μας πούνε κάτι άλλο. Ήταν ό,τι πιο λογικό μπορούσε να συμβεί. Ήταν η νεολαία η οποία δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει υποχρεώσεις και ήταν μπροστά. Θανάση, είναι αυτό που λες, είναι λογικό, αλλά ήταν και μεγαλειώδες ταυτόχρονα. Γι' αυτό έχει μείνει έτσι όπως, ναι, έχει μείνει. Και εμένα μου έμεινε όμως μία πίκρα αργότερα. Πέρασαν μερικοί μήνες και ταξίδεψα στα μέρη που έχει πάει πρόσφατα ο Μίτσος. Τώρα μου τα έλεγε ότι πήγε Στουτγκάρδη, Βόνη, Μόναχο κλπ. Είχα πάει στη Βόνη την άνοιξη του 1974. Εκεί συνάντησα τον Ειρηναίο, τον Αρχιεπίσκοπο Γερμανίας, ο οποίος ήταν ο κριτικός Ειρηναίος, αυτός που είναι τώρα. Που ήταν, ναι, αυτός ο καταπληκτικός δεσπότης, αυτός ο καταπληκτικός άνθρωπος. Και αφού λοιπόν φάγαμε μέσα στην Αρχιεπισκοπή, μου λέει τώρα πάμε μια βόλτα να σου δείξω τη Βόνη, αφού δεν την είδες. Και αφού φύγαμε μου λέει και οι τείχοι έχουν αυτιά εκεί μέσα. Λοιπόν, κάνοντας τον περίπατο, μου λέει, πες μου, τι έγινε. Περιέγραψέ μου εκείνη τη στιγμή. Και του τα περιέγραψα τα γεγονότα. Και όταν έφτασα στη στιγμή που το τάγκ μπήκε στην πόρτα και μου λέει, καλά ρε παιδί μου. Και δεν βρέθηκαν 50 παπάδες να βάλουν μπροστά τα ράσα τους και να σώσουν την εκκλησία. Και είχε τόσο δίκιο αυτός ο γέρος που το είπε. Βρεθήκανε σώσουν... παπάδες πάντως. Μπορεί να μην ήταν εκεί, αλλά υπήρχαν πολλοί. Εγώ θα πω είναι... τον Παπά Πέτρο που είχαμε 4 χρόνια φυλακή. Στη δική του ιστορία, δηλαδή οι παπάδες. Αυτός ο άνθρωπος είδε πολύ μπροστά. Του
Πώς μου τα καμιόνια θα ξεπορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το θελάνει η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς. Εγώ μετά από τόσα χρόνια ξαναπήγα στη Γερμανία με τον Μανώλη τον Γλέζο και μιλήσαμε επί ευκαιρία των 60 χρόνων από τον πόλεμο, άντε και πολυτεχνείο, άντε και αντίσταση, τι είμαστε εμείς. Ξέρεις, ο Μανώλης ο Γλέζος με αυτή τη δύναμη που έχει σαν νέος 79 χρονών να τους λέει αυτά και γιατί ζητάμε αποζημιώσεις και γιατί η ιστορία δεν τελειώνει σε αυτόν τον τόπο και γιατί επιμένουμε και γιατί η μνήμη είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα το νιώσανε, το αισθανθήκανε και στο Βερολίνο δε φτάσαμε στο επίπεδο να βάλουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις και μας δέχτηκε για πρώτη φορά το Υπουργείο Εξωτερικών να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ότι δεν τελειώνει. Δηλαδή το Πολυτεχνείο είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Όπως είναι και το 40, όπως ήταν και πριν και όπως ήταν και ό,τι συμβεί μετά. Δεν τελειώνει. Έχει αγάπη το καημό, η ξενιτιά το δρόμο, ο στρατιώτης το πλωτού, κι ο δικαστής, κι ο δικαστής το νόμο. Μα εγώ είμαι ξένος που περνά για αυτούς που με ξεχάσανε κι αυτοί που με δικάσανε. Πίνουν το αίμα μου ξανά κι αυτοί που με δικάσανε. Πίνουν το αίμα μου ξανά. Όπου έχει μαύρη την ψυχή, έχει και το μαχαίρι κι όπου το φίδι καρτερεί, εκείνε περιστέρι. Μα εγώ είμαι ξένος που περνά για αυτούς που με ξεχάσανε κι αυτοί που με δικάσανε. Πίνουν το αίμα μου ξανά κι αυτοί που με δικάσανε. Πίνουν το αίμα μου ξανά. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο, μέτρο τους χτύπους το αίμα μέτρο. Είμαι θρεφτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Την που το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μέτρο τους χτύπους το πόνο μέτρο. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι, τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ, τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ. Μύρισε
Έκλεισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το καλή μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας τη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Πολύ για την τεράστια συγκίνηση που μας προσφέρατε απόψε. Έκανε τον πρόλογο ο Αντώνης, ήταν πολύ καλός παρουσιαστής όπως πάντα, παρουσίασε τους καλεσμένους. Τον επίλογο λέω να τον κάνει ο Μίτσος. Εγώ χαρικά που είδα τα παιδιά και γινόμαστε και δημόσιο πράγμα μέσα από την εικόνα, έτσι. Αλλά όχι εικονική πραγματικότητα. Είμαστε αληθινοί, ζωντανοί και θα είμαστε κάποιος πράγμα. Έτσι. Και όλοι πιο νέοι από ποτέ. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά πραγματικά. Να είστε καλά. Δεν ξεσηκώνομαι, δεν ψάχνω, δεν ξεσπάω. Δεν προχωράω πίσω ή μπροστά. Σκιές έχουν παγώσει και έχω μείνει με το χέρι απλωμένο. Τι ήθελα να κάνω έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ως που να θυμηθώ θα περιμένω.
τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Με έναν ορίζει μια στριμμένη μελωδία. Όσοι περνάνε τη χώρα της απόγνωσης παθαίνουν αμνησία. Την καρδιά γύρω μου το τζάμι έχει σπάσει και έχω μείνει με το βλέμμα καρφωμένο. Τι ήθελα να δω έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω, ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.